Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι των The Upgrades. Είμαι ο Πάνος και σήμερα έχουμε να κάνουμε unboxing κάτι που πήρα εδώ και κάτι σχεδόν ένα μήνα το έχω πάρει. Θέλω να το δοκιμάσω πρώτα για να σας πω αν αξίζει ή όχι. Και αυτό είναι το μικρόφωνο, το βίντεο μικρό της Rode. Είναι ένα compact μικρόφωνο για κάμερες DSLR ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στον υπολογιστή σαν μικρόφωνο. Και πάμε να κάνουμε unboxing για να πούμε λίγα πράγματα σε λίγο. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, το κουτάκι είναι αρκετά απλό αλλά ωραίο. Δηλαδή, έχει εδώ τις χρυσές λεπτομέρειες, οι οποίες είναι πάρα πολύ όμορφες στο κουτί. Φαίνεται ποιοτικό δηλαδή και το κουτάκι του. Πάμε να το ανοίξουμε. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχει αυτά μέσα. Ας το ανοίξουμε και αυτό. Λοιπόν, το πρώτο που βλέπουμε είναι έχει αυτό για το, λογικά για το γουνάκι, για να μην γίνεται χάλια. Με την υγρασία και τα λοιπά, ας το αφήσουμε εκεί. Είναι η βάση για το μικρόφωνο, αυτή είναι η βάση. Όπως βλέπετε είναι αυτή εδώ η βασούλα, η οποία είναι για να πιάνει, έχει το σου αυτό, το οποίο πιάνει πάνω στις DSLR, για να μπορέσει να πιαστεί πάνω και να σταθεροποιηθεί έτσι ώστε να μπει το μικρόφωνο εδώ πέρα. Έχουμε το καλωδιάκι, το οποίο είναι jack σε jack για να συνδεθεί πάνω στην κάμερα. Πολύ ποιοτικό, χρυσά τα απολύξη ουσιαστικά των επαφών για να έχει καλύτερη ποιότητα στον ήχο. Είναι ένα σπιράλ από ό,τι βλέπετε. Δεν είναι πάρα πολύ μακρύ, είναι σε αυτό το μέγεθος. Τώρα δεν ξέρω, είναι γύρω στο 1 μέτρο, 1,5 άμα ανοίξει τέρμα, δεν ξέρω, κάπου εκεί φαίνεται να είναι. Δεν χρειάζεται και παραπάνω για κάμερα, δηλαδή άμα θες να το συνδέσεις πάνω στην κάμερά σου, δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω. Φτάνει και είναι μια χαρά. Είναι αυτό. Εδώ έχει κάποιες οδηγίες και quick start, εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι από αυτά. Και λοιπόν, αυτό είναι το μικρόφωνο, όπως βλέπετε, είναι αυτό εδώ. Πάνω γράφει το OST, έχει το σήμα της Rode, η οποία και εγώ το μεξίδι την ήξερα, είναι εταιρεία από την Αυστραλία, πάρα πολύ καλή ποιότητα, πολύ στιβαρό, είναι μεταλλικό εννοείται. Εδώ πέρα, όπως βλέπουμε, έχει μπροστά για τον ήχο και έχει και εδώ πλάγια πάνω κάτω για να πιάνει λογικά και λίγο παραπάνω. Εννοείται ότι καλύπτει από ό,τι δείχνει έτσι σε αυτή τη μεριά και δεν καλύπτει από πίσω, όπως δείχνει τουλάχιστον. Οπότε όταν τη βάζει μπροστά στην κάμερα, γιατί είναι σαν gun, παίρνει τον ήχο από μπροστά. Πάρα πολύ ωραίο. Και επίσης σου δίνει και το αντιναιμικό dead cut, το οποίο είναι αυτό που είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ καλή ποιότητα και είναι και τέλειο εμφανισιακά. Οπότε αυτό πάμε να το βάλουμε το ένα μαζί με τα άλλα, να το δείτε κι εσείς. Οπότε πιάνει εδώ πέρα, σαν με κλειψάκι εδώ πέρα κάπως ανάμεσα, όπως είναι φτιαγμένο με το πλαστικό. Το συνδέεις, βάζεις αυτό εδώ και μετά απλά συνδέεις, βάζεις το jack πίσω εδώ στην μία πλευρά και το άλλο μπαίνει σε κάμερα. Οπότε, όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ απλή κατασκευή, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, αλλά είναι και πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ βολικό. Λοιπόν, σαν χαρακτηριστικά θα σας τα βάλω εδώ πέρα το δίπλα στην οθόνη να τα δείτε και εσείς ακριβώς, να ξέρετε τι χαρακτηριστικά για το μικρόφωνο, γιατί έχει πολλές λεπτομέρειες που αναφέρονται. Χρησιμοποιείται από πάρα πολλούς. Το έψαξα πάρα πολύ πριν το πάρω, γιατί ήθελα ένα μικρόφωνο και να έχω λίγο καλύτερο ήχο. Αυτή τη στιγμή δηλαδή χρησιμοποιώ εδώ την ψήρα και κάνει πολύ καλή δουλειά και η ψήρα, αλλά ειδικά αυτό κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, γιατί απομονώνει τον ήχο από γύρω γύρω, οπότε ακούς μόνο ό,τι χρειάζεσαι, γιατί έρχεται έτσι στο στόμα, οπότε παίρνει αυτά που χρειάζεται να πεις και απομονώνει τον γύρω γύρω ήχο. Όταν δεν έχει αέρα, δηλαδή σε εσωτερικό χώρο, δεν χρειάζεται το γουνάκι είναι ουσιαστικά για έξω, όπου έχει αέρα έτσι ώστε να καλύψει τον αέρα. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά με τον αέρα, δεν ακούγεται σχεδόν τίποτα. Εντάξει, τώρα αν έχει πάρα πολύ αέρα, λογικό είναι να ακουστεί και κάτι, αλλά σε συνθήκες κανονικού που να έχει λίγο αεράκι, είναι πάρα πολύ καλό και δεν ακούγεται καν σχεδόν. Τι με χάλασε πιο πολύ σε αυτό είναι ότι, επειδή έχω κάμερα η οποία είναι παλιά DSLR, η οποία είναι η D3200 Nikon, το autofocus της κάνει θόρυβο. Δηλαδή, όταν κάνει το focus, ακούγεται ο φακός που κάνει, που γυρίζει. Αυτό δυστυχώς δεν το απορροφάει τον ήχο και ακούγεται κανονικά και στο μικρόφωνο.
Το οποίο κάτι τέτοιο δεν γίνεται όταν φοράς ψήρα, γιατί είναι αρκετά μακριά από το φακό, οπότε εκεί δεν ακούγεται. Αλλά δυστυχώς το σου όταν μπαίνει πάνω στην κάμερα, αυτό ακούγεται κανονικά. Εντάξει, αυτό λίγο με χάλασε, περίμενα ότι θα κάνει καλύτερη απομόνωση των ήχων, αλλά γι' αυτό βγάζει και μεγαλύτερα μοντέλα η Rode, έτσι να μπορείς να πάρεις κάτι καλύτερο, το οποίο να έχει πολύ καλύτερο ήχο. Τώρα, εγώ γιατί το προτείνω αυτό? Επειδή το χρησιμοποίησα και έχω βάλει κάποια βίντεο, δεν ξέρω αν είδατε και με αυτοκίνητο, και γενικά τα τελευταία βίντεο που τραβάω, όλα είναι με αυτό το μικρόφωνο. Και όπως έχετε ακούσει, έχει τεράστια διαφορά ο ήχος της κάμερας πλέον με αυτό το μικρόφωνο. Και όπως είπα και πριν, για εξωτερικούς χώρους είναι τέλειο. Οπότε, αν θέλει κάποιος να ξεκινήσει να τραβάει βιντεάκι ή οτιδήποτε και θέλει να έχει ένα καλό ήχο, από τώρα, είτε να είναι από αυτοκίνητο που βάζαμε π.χ. στην εξάσμιση που θα δείξω τώρα το βιντεάκι στο τέλος, είτε είναι από ομιλία που θέλει να είναι κάπου έξω και να μιλήσει, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Πρέπει εννοείται να έχει σχετικά κοντά με την κάμερα, δεν μπορεί να είσαι πάρα πολύ μακριά, γιατί δεν μπορεί να πιάσει τόσο μακριά. Αλλά κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Η τιμή του είναι γύρω στα, ξεκινάει γύρω στα 55 με 60, κάπου εκεί το πήρα και εγώ ανάμεσα. Στην ουσία είναι εκεί, δεν πέφτει. Είναι στάνταρ οι τιμές για αυτά τα μικρόφωνα και είναι, όπως σας είπα, πάρα πολύ καλή επιλογή. Οπότε, αν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει κάτι τέτοιο και θέλει να πάρει κάτι οικονομικό και έχουν δώσει πάρα πολλά χρήματα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές με τα χρηματικά, δηλαδή στα 200-300 ευρώ υπάρχουν πολύ καλύτερα μικρόφωνα, εννοείται, και είναι πολύ λογικό. Απλά για ένα βασικό μικρόφωνο που θες να ξεκινήσεις κάτι χωρίς να πας σε κάτι ακριβό και θες να είναι κάτι ποιοτικό και να αξίζει τα χρήματα που θα δώσεις, οπότε πιστεύω ότι αξίζει full. Λοιπόν, αυτά ήταν ένα mini ουσιαστικά review. Σας βάζω κάποια βιντεάκια από κάποια βίντεο που έχω τραβήξει μαζί με αυτό το μικρόφωνο, να τα δείτε κι εσείς. Αυτά. Οπότε για μένα top επιλογή εκεί στο 60, άμα θέλει κάποιος μικρόφωνο. Λοιπόν, αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έλαβατε το βίντεο. Κάντε like και εγγραφή στο κανάλι των The Upgrades για να βλέπετε όλα τα βίντεο που ανεβάζουμε, είτε είναι για τεχνολογία είτε είναι για το αυτοκίνητο. Αυτά. Γεια σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο κανάλι των The Upgrades, είμαι ο Πάνος και σήμερα επιτέλους έχουμε την τιμή του PlayStation 5.